Και ξαφνικά, η μάχη κατά εκείνων που θέλουν θεοκρατικό καθεστώς στην Ελλάδα και να κυνηγάμε τις γυναίκες που κάνουν αμβλώσεις γιατί σκοτώνουν τα έμβρια, μετατράπηκε σε ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Βρίθουν τα social media από υπερσυντηρητικούς που βλέπουν την πολιτική Τραμπ στις ΗΠΑ και παθαίνουν πολιτικές ονειρώξεις, να εκφράζουν την εξής καινοφανή άποψη, μα γιατί να εμποδίσουμε τις αφίσες που είναι κατά των αμβλώσεων, γιατί δηλαδή να εμποδίσουμε την ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Και σαν να μην έφταναν οι ανώνυμοι λογαριασμοί, ή και με το όνομα τους, στο Facebook, που ξαφνικά ομνύουν στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών και τη δημοκρατία, μας ήρθε και ο βουλευτής Μπογδάνος για να μας πει ότι δεν έπρεπε να κατέβουν οι αφίσες από το μετρό. Και γιατί να μην το πει, ψηφαλάκια της συντηρητικής πτέρυγας της Νιδέλτα κυνηγά, γιατί να μην χαϊδέψει αυτιά, αφού αυτή είναι η δουλειά του, δεν είναι αλλά λέμε τώρα. Κάπως έτσι, η μάχη κατά του σκοταδισμού, η αντίσταση κατά όσων θέλουν να επιβάλλουν μεσαιωνικές απόψεις στην Ελλάδα του 2020, έγινε πόλεμος κατά της ελευθερίας του λόγου. Πλέον βρισκόμαστε ενώπιοι ενός φαινομένου που λέει ότι οι χριστιανικές οργανώσεις που έβγαλαν αυτή την αφίσα, και η Εκκλησία που ξεκίνησε τη θρησκευτικό-πολιτικο-κοινωνική παπάντζα της ημέρας αγέννητου παιδιού, διώκονται για τις απόψεις τους. Και ότι αυτό πρέπει να σταματήσει γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Ωραίο το κόλπο για να περάσει ο σκοταδισμός, εκείνοι που δεν επιτρέπουν την επιλογή της γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει το σώμα της, τώρα βγαίνουν και υπερδημοκράτες. Είναι λίγο πολύ οι ίδιοι που ενώ εμφανίζονται Ελληνάρες και υπερπατριώτες, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πουλήσουν την Ελλάδα για μια θεσούσα στο δημόσιο, για μια βουλευτική καρέκλα, για ένα υπουργικό θόκο και γιατί όχι και για μια θέση στο προεδρικό μέγαρο. Έχει λυθεί το θέμα, να το ξεκαθαρίσουμε μια καλή, το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί και επιστημονικά και νομικά εδώ και δεκαετίες. Και αυτό που γίνεται τώρα δεν μπορεί να περάσει γιατί τότε θα γυρίσει πολλά χρόνια πίσω η χώρα. Όσοι με ψέματα που φιγουράρουν μάλιστα σε αφίσες στα μέσα μαζικής μεταφοράς θέλουν να επιβάλλουν μια εντελώς αντιεπιστημονική και άκρως προσβλητική για ένα ευρωπαϊκό κράτος, γνώμη, πρέπει να εμποδιστούν. Και ξέρετε γιατί αυτό δεν είναι παρεμπόδιση της ελευθερίας της αντίθετης άποψης. Γιατί προσβάλλει την ίδια την ανθρώπινη προσωπικότητα, προσβάλλει τις αρχές της ελευθερίας του ατόμου και ειδικά της γυναίκας να αποφασίζει για τη ζωή της. Είναι ένας υφέρπον φασισμός που πρέπει να εμποδιστεί, με τον ίδιο τρόπο κάναμε τα στραβά μάτια και δεν εμποδίσαμε τα τελευταία χρόνια τον φανερό φασισμό της Χρυσής Αυγής και είδατε που φτάσαμε. Αυτούς, λοιπόν, τους λύκους με την προβιά πρέπει να τους ξεσκεπάσουμε για να μην γυρίσει η χώρα δεκαετίες πίσω. Το έχουμε ξαναπεί, αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα των χιλιάδων αμβλώσεων στην Ελλάδα ας εκπαιδεύσουμε τους Έλληνες. Ας τους μάθουμε τι σημαίνει αντισύλληψη, τι σημαίνει ερωτική σχέση, παιδί, ευθύνες. Και στην τελική, ας δώσουμε όλοι τον οβολό μας να βγάλουν οι χριστιανικές οργανώσεις και η Εκκλησία αφίσες για την αντισύλληψη ή να μοιράζουν οι παπάδες προφυλακτικά στο Σύνταγμα. Τολμούν να το κάνουν, αυτό ναι, είναι ελεύθερη διακίνηση ιδεών που συμβάλλει στην πρόοδο του βασανισμένου από συντηρητικές απόψεις τόπου.